Ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Σπύρος Μάμαλης, περιγράφει στο Open μέσα από το θάλαμο απομόνωσης του νοσοκομείου Αχέπα πώς προσβλήθηκε από κορονοϊό κατά το ταξίδι του στη Νέα Υόρκη, εκπροσωπώντας την Έλγο Δήμητρα σε εκδηλώσεις γευσηγνωσίας. Μαζί με κάποια άλλα άτομα, σταλθήκαμε από την ελληνική κυβέρνηση σε εκδηλώσεις του Εργό για τη ΦΕΤΑ στη Νέα Υόρκη, στις 11 και 12 Μαρτίου. Γυρνώντας, το καταλάβαμε. Στη Νέα Υόρκη, ο Σπύρος Μάμαλης ήρθε σε επαφή με Αμερικανούς δημοσιογράφους και food bloggers και κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα έμεινε σε καραντίνα στο πατρικό του, στην Αλιστράτη Σερών. Την πέμπτη ημέρα καραντίνας παρουσίασε συμπτώματα κορονοϊού. Ο ΕΟΔΗ τον συμβούλευσε να παραμείνει στο σπίτι, όταν όμως η κατάστασή του επιδεινώθηκε, διακομίστηκε το περασμένο Σάββατο στο νοσοκομείο Αχέπα της Θεσσαλονίκης. Ο κορονοϊός μου προξένησε πνευμονία και στα δύο τα πνευμόνια. Είχα υψηλό πιετό αυτή τη στιγμή. Σήμερα είμαι απήρετος. Προφανώς όμως τα προβλήματα υπάρχουν στο πνευμόνι και τα καταπολεμούν οι γιατροί με τις απαραίτητες αντιβιώσεις. Ο πατέρας του Προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου έχει προσβληθεί και αυτός από κορονοϊό και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο των Σερών. Ο πατέρας μου απλώς επειδή είναι εκτινίατρος, τις πρώτες μέρες που είχα πιέτο, προσπάθησε να με βοηθήσει. Στον ίδιο θάλαμο απομόνωσης με τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου νοσηλεύεται και 44χρονος άνδρας από τις Σέρες, ο οποίος είναι απροσδιόριστο κρούσμα κορονοϊού. Δεν υπήρχε κάτι να πάω κάπου που να μου έδειχναν ότι θα κολλήσω. 12 του μηνού ξεκίνησαν τα σπιρετός κτλ. Έχω πει ο κορονοϊό, το έμαθα τη Δευτέρα. Είμαι πολύ καλά τώρα. Είχα πυρετό και δύσπνοια. Τώρα είμαι πολύ καλά. Οι δύο ασθενείς από το θάλαμο απομόνωσης του Αχέπα στέλνουν μήνυμα σε όλους τους Έλληνες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των υγειονομικών αρχών και να παραμείνουν στο σπίτι ώστε να σταματήσει η αλυσίδα μετάδοσης του ιού.